παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα Conan, επεισόδιο 2. Να σας πω γιατί άργησα να βγάλω αυτό το επεισόδιο. Πρώτον, έχουν πέσει όλοι οι official servers, παιδιά. Η εταιρεία αλλάζει host. Αναγκαστικά θα περιμένουμε πότε θα βγουν οι official servers. Οπότε και χάσαμε την πρόοδό μας που είχαμε κάνει εκεί με τον Δήμο, την καλύβα του Μπαρμπαντώνη. Τέλος πάντων, αναγκάστηκα να πάω σε unofficial server για τις ανάγκες του καναλιού. Θα κάνω το gameplay εδώ και αν τύχει κάτι άλλο σε official server θα πάμε με την ομάδα όλοι μαζί. Ξέρω ότι σε λίγο καιρό θα κάνει join και ο Γιώργος στο παιχνίδι, από το Arcos, το θυμάστε. Οπότε, γιατί όχι. Λοιπόν, να σας δείξω εδώ τι έχω κάνει. Έχω φτιάξει αυτή εδώ πέρα την καλύβα, το οποίο ούτε καν καλύβα δεν είναι. Πιο πολύ μου... Οπα, τι ήρθε. Να μισού. Εν τω μεταξύ, τόσο κοντά στη φάτσα λες και θα τη φιλήσω την Ιένα. Σε παρακαλώ, κρεατάκι, ευχαριστώ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό μου θυμίζει περισσότερο από δυτήρια σε παραλία σε Μπιτσόμπαρο παρά βάση. Αλλά θα τη μεγαλώσουμε. Απλώς έκανα το ξεκίνημα για να μπω μέσα για να μπορέσω να κάνω save την πρόοδό μου. Λοιπόν, έχω βρει αυτό το σημειάκι εδώ πέρα. Φαίνεται πάρα πολύ καλό σημειάκι. Από τη μία μεριά τουλάχιστον έχει ύψος και δεν μπορεί να έρθει κάποιος αντίπαλος κάτι. Η μόνη είσοδο είναι από εδώ και από πέρα, από εκεί μακριά. Τέλος παντών, πέτρες έχει δίπλα, δέντρα έχει όσα θέλουμε. Οπότε, γιατί όχι, θα ανεβούμε level γρήγορα. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τη βάση εδώ. Βασικά θα βάλω να ψήνονται τα κρέατα για αρχή. Να σας δείξω εδώ τι έχω βάλει μέσα. Έχω βάλει ένα sleepy bank και μια φωτιά. Έχει και τα χόρτα εδώ τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να τα μαζέψω όπως το Ark και να εξαφανιστούν. Θα τα έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας. Το πολύ πολύ να σηκώσω λίγο τη βάση, ένα πάτωμα να μην φαίνονται. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε φωτιά, τα κρέατα. Και κρεατάκι πολυτελείας, έτσι, φιλετάκι. Λοιπόν, on. Και περιμένουμε να γίνει. Θα φάω και τις κατσαρίδες από εδώ. Τρώγονται, δεν τρώγονται. Δεν τρώγονται. Ακάσε. Νομίζω τρώγονται. Ορίστε, την έφαγε. Σαν τον beer από τον Discovery. Τρώμε κατσαρίδες για να επιζήσουμε. Λοιπόν, πω να σου γαμίσω κι άλλο. Πολύ ένα κυκλοφορία εδώ ρε. Αυτό είναι λυσασμένο. Ρε. Λύσα έπεσε παιδιά στο Conan. Λοιπόν, κι άλλη ένα έχει εκεί πέρα κάτω. Άλλες δύο βασικά. Τις κατά ρε παιδιά, σε σχόλουν για ίνες, ήρθα. Ας πούμε και λίγο νερό. Θα μαζέψω πράγματα από εδώ κάτω. Γιατί εκεί πάνω γίνεται χαμός. Εκεί πάνω έχουν και βάση οι NPCs. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε ξύλο και πέτρα. Να συνεχίσουμε τη βάση, να τη μεγαλώσουμε. Να ανεβούμε και level. Γιατί σαν νουμπάδες που είμαστε αυτή τη στιγμή, να επιβιώσεις χωρίς να ανέβεις level είναι δύσκολο. Έσπασε η αξίνα μας. Οπα, λάθος. Με τη τσεκούρη ρε παιδιά βαράμε ξύλο. Ρε μιλάτε ρε τόση ώρα ρε, βαράω με την αξίνα ξύλο. Πάει τζάμπα. Κάνει damage στην αξίνα όταν βαράς ξύλα. Αντιλόπες εδώ βλέπετε, ζωολογικός κήπος παιδιά, βρήκα καλό σημειάκι. Ας μαζέψουμε ξύλο να έχουμε και για την φωτιά και για επισκευές διάφορες. Τι έσπασε, δεν έσπασε. Τώρα έσπασε. Τα πάντα γίνονται με fiber. Τώρα που μένουν μπας, μετά δεν ξέρω. Θα δείξει. Ωραία. Αυτό τι είναι, α, να τα βγά χελώνας. Ωραία. Είμαστε δίπλα στις φωλιές. Καλό αυτό. Δεν θα ξεμείνουμε από φαγητό εύκολα. Νερό έχουμε, φαΐ έχουμε, ξύλο έχουμε, πέτρα έχουμε. Τι άλλο να ζητήσεις ρε φίλε. Απλώς έχουμε και πολλές ίενες τα κατοικίδια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η ομάδα το έχει πάρει όλο το παιχνίδι. Όλα τα παιδιά της ομάδας δηλαδή. Και περιμένουμε απλά να μπουν οι official servers για να μπούμε δυναμικά σε αυτό το game. Να γίνουμε Alpha Tribe κάποιου server σαν κύριο στόχο για να μπορούμε να έχουμε εμείς του χεριού μας τον server και όχι Γερμανοί και άλλοι ίδιοι σαν για αυτούς, οι οποίοι
δεν μας αφήνουν να κάνουμε τίποτα, μας βλέπουν πολύ ρατσιστικά. Στους περισσότερους σερβερς τουλάχιστον που έχω παίξει αυτό γίνεται, παιδιά, να ξέρετε. Ακούνε Ελλάδα και μας έχουν στην μπούκα. Έρχεται και ο Hulk απέναντι, ο Ντονατέλο. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε λίγες πέτρες τώρα. Οπότε βγάζω την αξίνα. Εντάξει, παιδιά, το εφέ αυτό της πέτρας που σφάει το έχω αγαπήσει πραγματικά. Ακόμα έρχεται. Όχι, έστριψε. Εντάξει, αυτός ο σερβερ έχει πολύ χαμηλό πινκ, οπότε θα μας βοηθήσει στο λαγκάρισμα. Δεν θα πω το όνομα του σερβερ, παιδιά. Ίσως σε κάποιον official server, όταν πια κατασταλάξει το πράγμα, να σας πω ποιος είναι ο σερβερ. Όμως τώρα είναι λίγο δύσκολο. Χρειαζόμαστε και αυτά εδώ τα κλαδιά. Είναι πολύ σημαντικά για να κραφτάρουμε πράγματα. Εν τω μεταξύ, ήπια νερό, χωρίς να είμαι δίπλα στο νερό, από απόσταση. Με καλαμάκι, ξέρω εγώ, και έτσι. Δείτε εδώ τζαμπατζέ πέτρα. Α, ναι, και εκεί πάνω που με έχει τέτοιες πέτρες πολλές. Οπότε δεν χρειάζεται καν να χτυπάω, απλά τις μαζεύω. Το παιχνίδι, παιδιά, έχει κάνει πάμε πολλά update από την πρώτη μέρα που το παίξαμε. Starving, starving. Πού είναι τα αυγά? Έλα, αυγουλάκι. Και τα τρία. Τζάμι. Λοιπόν, πάμε πίσω στη βάση. Θα μαζέψω λίγο fiber ακόμα. Μήπως χρειαστούμε κάποιο σκηνή να καραφτάρουμε. Θέλω να πω ότι αυτές τις μέρες θα έρθει και επεισόδιο ARK, παιδιά. Για όσους τους έλειψε. Έχω μιλήσει με τα παιδιά και εν τω μεταξύ δεν μπαίνω καθόλου στο ARK. Απλά είμαστε Alpha Tribe του server και δεν υπάρχει νόημα, παιδιά. Δηλαδή και επεισόδιο να σας έκανα, δεν είχαμε κάτι να κάνουμε. Και μάλλον θα έχουμε κάποια raid. Δεν είναι σίγουρο, θα δούμε. Λοιπόν, γύρισαμε πίσω στη βάση. Και κάτι ακούω. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να κραφτάρουμε πατώματα για τη βάση. Θα βάλω άλλα δύο πατώματα. Η Ιένα πάλι θέλει να έρθει. Πάλι με φερμάρει. Δέστε. Εδώ έρχεται πάλι. Έλα ρε. Να τη με είδε. Τι κάνει φερμάρι τώρα, τι είμαι, ορτίκι. Λοιπόν, ας βάλω εγώ εδώ τα πατώματα μέχρι να έρθει η Ιένα. Μπορείς να το μεγαλώσω τα δίπλα ή από πίσω. Δες που παίρνει πάτωμα από πίσω. Ωραία. Το μεγαλώσαμε από πίσω, καλή φάση. Ίσως να το κάνουμε και μπαλκόνι εδώ πέρα, στην πλαγιά πάνω. Α, μάνι, εδώ ξεχάσαμε τη φωτιά. Έτοιμο το κρεατάκι. Ας βάλω και τα άλλα τα χαλασμένα εδώ μέσα. Δεν μας χρειάζονται. Όπα, σαν άκουσα μύγες. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε το φτιάξιμο της βάσης. Κάτσε, μου λείπει τώρα. Απ' όλα έχω για να φτιάξω άλλο ένα. Οπότε craft, γιατί όχι. Και μετά για το επόμενο θέλουμε πέτρα. 50 πέτρα. Οπα. Όλα μαζί. Σόφα. Κρεατάκι. Εδώ. Δώσ' μου κρέας. Μου δώσε. Το βάλω να γίνεται και αυτό. Έχω γίνει, παιδιά, γυράδικο έχω ανοίξει εδώ πέρα, σουβλατζής. Μπριζολάκια θες, πανσέτες θες, ό,τι θες. Λοιπόν, και λίγο ξύλο. Βασικά πώς θα το κάνω λίγο split. Split. Άμα. Να το, ωραία. Βάλε 10. Okay. Ωραία, με το shift. Το κάνανε σαν το arc επιτέλους. 10 ξύλο, κάνουμε on, τη φωτιά και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε. Μπορώ να φτιάξω μήπως.
Να το ρε παιδιά, φτιάξαμε ένα. Να το μεγαλώσω. Όχι, μαλακία νομίζω έκανα. Μπροστά βλέπω εδώ ότι δεν μας βγαίνει. Θα με αφήσει να χτίσω πάνω στην αμμούδα. Λοιπόν, για να δω λίγο. Shift. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων, βάλω το πάνω στην άμμο, ίσως να γίνεται. Θα βάλω τα υπόλοιπα από δίπλα ή θα το σηκώσω έναν όροφο. Κάπως έτσι θα γίνει η δουλειά. Λοιπόν, πάμε πάλι για πέτρα. Εντάξει, και από επιθέσεις ζώων δεν έχουμε πάρα πολλές. Άμα δείτε σε κάτι άλλο σημείο τι γίνεται, θα πάτε πλάκα. Δεν τη βγάζεις έτσι χωρίς σπαθή με τίποτα. Τώρα με την αξίνα να μπορώ να τα καταφέρω να σκοτώνω τις ιένες κλάιν. Δηλαδή. Άμα κατέβω κάτω, τι κροκόδυλους έχει, τι, ό,τι θες. Είχε γίνει τα πράγματα σαν τον Κουασιμόδο που τρέχουν κατά πάνω σε που κατά λάθος στο προηγούμενο επεισόδιο κοπάνεις και το Δήμο από το άγχος μου. Τελικά τη βάση έπρεπε να την κάνω λίγο πιο υψωμένη από την αρχή για να μην έχω τα θέματα που έχω τώρα. Μαλακία έκανα. Πρέπει να το διορθώσω αυτό. Τώρα νομίζω ότι διορθώνεται κιόλας. Οπότε θα το σηκώσω όροφο για να μην έχουμε άλλα τέτοια θέματα. Ξέρετε κάτι, τα κραφτάρουμε σπαθί. Τα κραφτάρουμε σπαθί γιατί. Μισό. Unlock. Οκ. Τα κραφτάρουμε παιδιά σπαθί γιατί θα την πατήσουμε. Θέλει 10 σκοινιά, έχω 8. Οπότε θα κραφτάρουμε πρώτα τα σκοινιά, 2 σκοινιά. 1, 2. Και μετά κάνουμε craft το σπαθί. Κάνει craft. Κάνει, ωραία. Μέχρι να γίνει, πάμε εμείς να συνεχίσουμε τη δουλειά μας σαν εργάτες. Σαν ντουμπάδες βασικά. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη στιγμή ανεβάζω το βάρος που μπορεί να κουβαλήσει ο παίχτης για να μπορώ να πηγαίνω μακρινές αποστάσεις και να φέρω πολλά πράγματα πίσω. Γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσουν εδώ γύρω-γύρω και θα πρέπει να φύγω πιο μακριά και θα είναι δύσκολο το πανέλα. Δηλαδή θα με μειώσει την πρόοδο κάμπος. Τα λατρεύω τα physics, παιδιά. Τα physics συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι απίστευτα. Επιτέλους. Ένα game που χτυπάς πέτρα και σπάει, όχι να εξαφανίζεται. Λοιπόν, πρέπει να έχει φτιαχτεί το σπαθί, θα το βάλουμε στη θέση του. Στο 3 δηλαδή. Και αυτό εδώ, ωραία. Λοιπόν, 4, 4, 4, 4. Τρία πατώματα ακόμα, 3 foundations. Για να δούμε το σπαθί τι κάνει. Πού πήγε ρε, αυτό το κάτω είναι. Να, να σου γάμισω. Γάμω. Πέσε ρε, θα το χρειαστούν το κρεατάκι αυτό. Σταμάτα. Ούτα σούχα. Κυνηγητό με την αντιλόπη. Κάμω το. Τέλειωσε το στάμινα. Αυτά είναι γούστα. Άντε πιάστε την αντιλόπη τώρα. Ακούστε την πώς βογκάει. Κάμω. Σαν να γελάδα κάνει ρε την αντιλόπη. 2 hours later. Καλά γάμιστο, θα φάμε λαγό. Μόνο δέρμα μου δώσε. Κρεατάκι φίλε μου δεν έχεις εσύ. Τίποτα ρε, χάντι μου δίνει. Πω, δείτε εδώ πέρα ξύλο που έχει κακό. Έχω πάρει level παιδιά, ωραία. Να ξεκλειδώσω τα σκαλοπάτια. Ναι, θα ξεκλειδώσω τα σκαλοπάτια να σηκωθούμε λίγο ψηλά γιατί... Δεν παλεύεται. Και έχουμε κι άλλα να ξεκλειδώσουμε. Θα ξεκλειδώσω, αυτό το έχω ξεκλειδώσει. Ωραία, πρέπει να φτιάξουμε και τέτοια μπαούλα για να βάλω μέσα τελικά. Γιατί τα κουβαλάω πάνω μου και αν σκοτωθώ την πάτησα, παιδιά. Κάτι έρχεται. Βήματα.
Μάλλον είναι από πάνω εδώ. Πάλι αντιλόπι που κοπανούσα ρε. Ψόφα γαμότο. Ψόφα να φάμε τίποτα. Τι κάνει ρε, τι αντιλόπι είναι αυτή ρε, από μέταλλο. Κάτι με χτύπησε. Οχ, ο στουρθοκάμιλος. Έλα, να τα φάμε. Τι κάνει ρε, αυτό βαράει καλά. Ψόφισε. Όπω, τι είναι αυτό ρε. Πήραμε και level από το στουρθοκάμιλο. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλα 3 available. Οπότε θα πάρουμε, αυτό το ξεκλειδώσαμε, ναι. Θα πάρουμε αυτό το εργαλείο, το μπάγκο, για να φτιάξουμε μετά πανοπλία πιο γερή. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι ξεκλειδώνω το πανοπλία. Ωραία πράγματα. Και έχουμε και λέμε craft 8 τείχους με τη μία. Και αρχίζει και βραδιάζει. Για να δω, έχουμε να φτιάξουμε. Ωραία, craft. Τώρα θα πάρω level, μου φαίνεται, πάλι από τα κραφταρίσματα. Αν και δεν βλέπω να ανεβαίνει εύκολα. Λοιπόν, και ξεκινάμε να βάζουμε τους στίχους. Μήπως να βάλω και από εδώ. Όχι, εντάξει, άστο. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, λοιπόν, οχτώ έβαλα να κάνει craft, όπως ζαλίστηκα. Εδώ νομίζω άλλο ένα είναι αυτό που έχω τώρα. Θα το κλείσω από εδώ να μπορούν να μπουν. Ωραία, και μένει από εδώ ανοιχτό για τον μπαλκόνι. Κάτι κάνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, εκεί κάτω βλέπω φωτιά. NPCs πρέπει να είναι, και εδώ πέρα πάνω μια χαρά περνά αυτή. Εγώ εδώ πέρα στην ερημιά, στην επιβίωση. Λοιπόν, για να δούμε τι φτιάξαμε. Φτιάξαμε πόρτα για εδώ μπροστά. Οπότε θα έχει διπλή πόρτα. Και εδώ θα βάλω άλλη μία για ασφάλεια. Τι φάση ρε, πάλι ήρθε. Πάλι ήρθε ρε μαλάκα, δεν είναι δυνατόν. Τρέχω με τις πόρτες στα χέρια. Κάνει τώρα ο Ντονατέλο. Λοιπόν, να βάλω μια πόρτα εδώ και έναν τοίχο εδώ, και εδώ πέρα έξω θα γίνει μπαλκόνι με πίλαρς κανονικά σαν το Ark. Εν τω μεταξύ θα πεθάνω από την πείνα σε λίγο. Να βάλουμε να ψήνεται τίποτα από αυτά που μαζέψαμε. Ωραία. Τρεις βρυζολίτσες, έχω και δύο έτοιμες. Όπα, αυτά είναι ψισταριά κανονικά. Λοιπόν, αυτά θα πάρουν τον πούλο. More drop, ωραία. Και ανάβουμε τη φωτιά, η οποία δεν έχει ξύλα μέσα. Δες τώρα έχουμε 17-60, θα μας τα φάει φωτιά. Ωραία. Κάτι είναι αυτό, κάτσε να πάρω αυτά που έχει μέσα ήδη. Να τα μασουλήσουμε. Ωραία. Πολύ ωραία, απλά θα ξεμείνουμε από νερό σε λίγο. Ωπω ρε φίλε, σαν φοριαμός είναι. Δείτε λίγο τη σκιά. Δείτε τα bug του παιχνιδιού, δείτε τώρα. Η σκιά μου από το τσεκούρι. Τη βλέπετε, αλλά ο παίκτης δεν έχει σκιά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε δεύτερο όροφο τείχους με το 5. Εδώ είσαι. Οπα, να το. Εδώ. Δεν χρειάζεται να το ξαναπατώ, γι' αυτό μου το κάνει αυτό. Εδώ. Όσο πάει, γίνεται ομορφούλα η βάση, έτσι. Κατά λάθος πήγε εκεί, παιδιά. Sorry. Ωραία. Εκεί. Εκεί. Παίρνει κι άλλο. Πώς έχω φτιάξει, δεν τα έχω φτιάξει όλα, ε. Εκεί. Και απλά δεν έχω άλλο. Ωραία, χρειαζόμαστε άλλο ένα εδώ. Και μετά κλείνουμε από πάνω. Ωραία, θα κάνουμε και σκαλοπάτια. Κάπως. Μάλλον θα γκρεμίσω αυτό εδώ. Και θα μείνει μόνο το απ' έξω. Και θα ανεβάσουμε δεύτερο όροφο πάνω. Α, έχουμε φτιάξει και πόρτα.
Μισό να βάλουμε και την πόρτα εδώ μπροστά. Να μην μπουκάρει κανένας. Ωραία. Και έτσι η πόρτα έγινε δικιά μου. Owner the Great Tollis. Αυτά είναι. Λοιπόν, αυτό εννοείται πως το κάνουμε drop, δεν το χρειαζόμαστε. Και εδώ πέρα έχουμε πατώματα. Ωραία. Πάμε να βάλουμε. Δεν είναι πατώματα, είναι οροφές. Πάμε να βάλουμε οροφές. Ένα εδώ. Τι και. Λέει fail to place. Γιατί. Για ποιο λόγο. Ωραία, εδώ μπήκε. Α, τώρα μπαίνει. Νάτο. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε ένα μικρό πύργο. Fail to place, λέει. Εδώ το μπαίνει. Όχι. Εδώ το μπαίνει. Μπαίνει. Α, μόνο έτσι γίνεται. Πρέπει να ξεκινάς από την άκρη. Τώρα θέλουμε άλλα δύο. Α, ωραία, είχα υλικά. Άλλα δύο. Μας έκατσε Γάντι. Ωραία, μπήκε και αυτό. Και άλλο ένα. Τέλεια, μαγκές. Κλείσαμε τη βάση. Κλείσαμε τη βάση και μπορώ να μπω μέσα εδώ πέρα, να μην σκοτώσουν κιόλας. Και είναι διπλά τα τείχη, τόσο να σπάσουν τον διπλανό τείχο αυτόν. Τόσο πάνω, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η πρώτη μας βάση. Αυτό είναι το δεύτερο gameplay βίντεο του Conan. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν και αυτό που θα ανεβούν, σας σίγουρα γιατί έχει γίνει σειρά, κάντε ένα subscribe κάτω από την περιγραφή. Λοιπόν, και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλά να περνάτε. Γεια σας.